Hello everybody! Καλώς ήρθατε παιδιά σε ακόμα ένα βίντεο και συγκεκριμένα στο τρίτο επεισόδιο της σειράς αυτής εδώ που φτιάχνουμε το 36, ένα drift project που θα το δείτε από το μηδέν, πώς θα γίνει ένα μανίσιο αυτοκίνητο εργοστασιακό, πώς θα φτάσει να γίνει αγωνιστικό σχεδόν, μέχρι να το ρίξουμε στην πίστα και να κάνουμε drift. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδατε πως τοποθετήσαμε τις αναρτήσεις. Δεν βάλαμε τις πίσω κόντρες της κάμπερ ακόμα, διότι, και δεν θα τις βάλουμε ούτε στο σημερινό βίντεο, διότι είδα στο έψαξα στο ίντερνετ λίγο και είναι λίγο μπελαλίδικη υπόθεση να μπουν. Πρέπει να κατέβει το διαφορικό ή να το ξεβιδώσω και να σηκωθεί λίγο απάνω ώστε να μπορεί να περάσει μια ιβίδα. Τέλος πάντων, είναι μια διαδικασία πιο μπελαλίδικη από ό,τι φανταζόμουν και δεν θα τις βάλω ακόμα. Μπορεί να πάω και στον Άκη να το σηκώσουμε στο δικό μου το αυτοκίνητο για να τις βάλουμε μαζί εκεί πέρα, που θα είναι πιο εύκολο. Καλύτερα να σας πω τι θα κάνουμε στο σημερινό βίντεο. Θα βάλουμε, όπως καταλάβατε, έχω ετοιμάσει άλλες δύο ζάντες πορτοκαλί, ίδιο χρώμα με αυτές τις δύο που είχα ήδη. Έτσι έχουμε μια τετράδα ολόκληρη ίδιο χρώμα, οι οποίες αρχικά, όπως καταλάβατε και από τα post στο Instagram αλλά και στην κοινότητα εδώ στο YouTube, θα τις βάλουμε πάνω στο 36 αρχικά. Αυτές οι ζάντες, και όταν λέω αρχικά τι εννοώ, θα μπουν πάνω για αρχή, μέχρι να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τις ζάντες, διότι αυτές οι ζάντες δεν είναι για τον BMW, αυτές οι ζάντες είναι του S13, είναι για κάψιμο, για να μπαίνουν πίσω δηλαδή με λάστιχα για drift. Θα τις βάλουμε όμως αρχικά στο 36, γι' αυτό το λόγο παρήγγειλα κάποια μπουλόνια, επειδή έχουν διπλό καρέ, είναι και 514 και 520. Το 5x120 καρέ που έχει πολύ μικρή τρύπα και δεν χωρούσε το μπουλόνι το κανονικό, το εργοστασιακό. Ήθελε μπουλόνι που πιάνει από μέσα με Allen. Θα σας το δείξω και αυτό μόλις επιστρέψουμε στο γκαράζ. Παρήγγειλα αυτά τα μπουλόνια λοιπόν, παρήγγειλα και δύο λάστιχα για μπροστά στενά, σαν μικρά, σαν αυτά που έχω στο S13 μπροστά, 2, 15, 35, 18. Επειδή θέλω να χαμηλώσω αρκετά το αυτοκίνητο, να είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχω πρόβλημα να βρίσκει πιθανά το λάστιχο σε τίποτα θόλους και τέτοια, οπότε θα πάω στην υπερπατημένη συνταγή του στενού ελαστικού, όπως κάνω ήδη εδώ και χρόνια στο S13, τα οποία λάστιχα δυστυχώς δεν μου έχουν έρθει ακόμα. Δεν έχουν έρθει ακόμα, είναι λίγο σπάνια διάσταση, τα παρήγγυλα, θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα, οπότε την επόμενη εβδομάδα θα βάλω τις μπροστινές ζάντες ουσιαστικά. Σήμερα όμως έχω πάρει τις πισινές, οι οποίες είναι αυτές εδώ, μαζί με δύο καινούρια, 2, 25, 40, 18, τα οποία θα μπουν πίσω. Ωραία, και πηγαίνω στο βουλκανιζατέρ να ζαντάρω αυτά τα δύο, τα οποία θα βάλουμε στο σημερινό επεισόδιο πίσω στο BMW και θα ανοίξουμε και τα φτερά. Θα χρησιμοποιήσουμε το rolling fender που πιθανόν να ξέρετε οι περισσότεροι, μπορεί να έχετε δει σε παλαιότερα post και βίντεο. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπαίνει πάνω στο βιδόνι, εκεί που βιδώνει η ρόδα, και θα δείτε αργότερα τη διαδικασία. Ανοίγουμε τα φτερά, διότι όπως καταλαβαίνετε οι ζάντες είναι 18x9,5 φάρδος με offset 15. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα θα μπουν. Θα δούμε σήμερα πίσω που θα βάλουμε τις πισινές. Θα δούμε και θα ανοίξουμε αναλόγως τα φτερά για να μπορέσουν να χωρέσουν, γιατί ο σκοπός μας είναι και να φαρδίνουμε το αυτοκίνητο αλλά και να το χαμηλώσουμε, πράγμα το οποίο δεν είναι και ότι πιο εύκολο τις περισσότερες φορές. Χρειάζονται κάποιες εργασίες, κάποιες δουλειές και κάποιες μετατροπές που πρέπει να γίνουν. Θα τις δείτε όλες αυτές στο σημερινό επεισόδιο. Αυτά, πάμε στο βουλκανιζατέρ να ζαντάρουμε τις πισινές ρόδες. Και αφού επιστρέψαμε στο γκαράζ και ξεφόρτωσα τις ζάντες, λάτε να σας τις δείξω. Αυτές εδώ, αυτά είναι τα ζαντολάστιχα που θα μπουν εδώ πίσω. Αυτές είναι οι μπροστά, έτοιμες, φορσκουβαμένες.
σας είπα, περιμένουμε τα λάστιχα που θα έρθουν για να μπουν μπροστά στο αυτοκίνητο. Αυτό εδώ είναι το μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσουμε, το οποίο βιδώνει εδώ πάνω στον τροχό και με αυτό εδώ το και κάνει σε αυτή την κυκλική κίνηση, με αυτό εδώ το καρούλι, πώς να το πω, αυτό εδώ που πατάει εδώ πάνω στο φτερό και τα τραβάει προς τα έξω. Δεν θα σας μιλήσω όλο όμως, πάμε να κάνουμε δουλίτσα για να βάλουμε τις ζάντες, να δούμε πώς θα δείξει το αυτοκίνητο. Αυτά εδώ είναι τα μπουλόνια που θα χρησιμοποιήσω, αυτά, και αυτό είναι το κλειδί τους, και σας δείξω αμέσως το λόγο για να καταλάβετε καλύτερα. Λοιπόν, γιατί όπως είπαμε σε αυτό το βίντεο δεν θα σας μείνει ούτε μία απορία, θα μάθετε τα πάντα μέχρι και την τελευταία βίντεο. Αυτό εδώ είναι το μανίσιο μπουλόνι. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε, οι μεγάλες τρύπες είναι 5-114 καρέ για να μπαίνει στο Silvia. Οι μικρές τρύπες είναι 5-120 για να ταιριάζει στο BMW. Ωραία, πάει αυτό. Εμείς θέλουμε να βάλουμε τις ζάντες στο BMW, άρα πρέπει να βάλουμε τα μπουλόνια εδώ, στις μικρές τρύπες που είναι 5-120 το καρέ. Αυτό είναι το μανίσιο μπουλόνι. Όπως βλέπετε, δεν χωράει να μπει μέσα στην τρύπα. Συνεπώς δεν μπορεί να βιδώσει πάνω στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό παραγγείλαμε αυτά τα μπουλόνια. Αυτά τα μπουλόνια, τα οποία όπως βλέπετε πιάνουν από μέσα με αυτό εδώ το ειδικό κλειδί, πιάνουν έτσι και δείτε αυτό τσακ μπαίνει μέσα στην τρύπα, χωράει και σφίγγει κανονικά με αυτό εδώ το κλειδί. Γι' αυτό το λόγο παραγγείλαμε αυτά τα μπουλόνια και δεν μπορούσαμε να βάλουμε τις ζάντες μέχρι τώρα πάνω στο αυτοκίνητο. Οπότε τώρα τι μένει να κάνουμε, μια και τα έχουμε όλα εδώ, να βάλουμε τις ζάντες στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, βάλαμε τη ζάντα πάνω, βγάζαμε 3 μπουλόνια προσωρινά και τώρα θα δείτε το πρόβλημα κατευθείαν, θα φανεί το πρόβλημα το οποίο περίμενα ότι θα αντιμετωπίσουμε και είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, ήδη ακουμπάει εδώ πέρα, άμα πάω να ξεσφίξω το γρίλο να ακουμπήσει πάνω, θα ακουμπήσει πάνω. Λοιπόν, κατέβασα το αυτοκίνητο και όπως βλέπετε ήδη το φτερό έχει τακάρει, έχει κουμπίσει πάνω στο λάστιχο. Λοιπόν, και η λύση σε αυτό το πρόβλημα θα τη δώσει αυτό εδώ το μηχάνημα, το οποίο θα δείτε αμέσως πως δουλεύει. Θα βγάλουμε τον τροχό, θα το βιδώσουμε πάνω και θα αρχίσουμε να ανοίξουμε λιγάκι το φτερό, και βλέπω ότι δεν θέλει πάρα πολύ, ότι έχει πάρει κάμπερ το αυτοκίνητο. Θα ανοίξουμε λιγάκι το φτερό για να χωρέσει μέσα. Για πάμε.
ξανά τη ζάντα για να δω μία που κάθεται, για να μην ανοίξω ανεξέλεγκτα πάρα πολύ και μετά δεν μου γεμίζει το κενό, δεν το θέλουμε αυτό. Εδώ η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε filler. Εδώ, δείτε. Ίσα που χωράει αυτό εδώ μέσα. Έχει γίνει πολύ extreme fitment stand στο 36. Ίσως να χρειάζεται ένα τι ακόμα άνοιγμα γιατί θα βρίσκει. Αν και δεν έχω σκοπό να καίω 25-40-18 στην πίστα, δεν νομίζω ότι θα μπορεί να τα κάψει με τη δύναμη που έχει. Λοιπόν, πάμε να βαρέσουμε και από την άλλη μεριά. Άιντε. Λοιπόν, παιδιά μου, μόλις τέλειωσα με τις πίσω ζάντες, μπήκαν. Το αυτοκίνητο έχει πάρα πολύ ωραίο stance. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται από την κάμερα, αλλά έγινε πάρα πολύ όμορφο. Κατάκουμπος είμαι πάλι, σαν και την προηγούμενη φορά. Με πέδεψε πολύ. Γενικά η διαδικασία του να ανοίξει τα φτερά δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Κανονικά θέλουν ένα τίκ ακόμα, αλλά βαριέμαι το να ξαναβγάλω ρόδινο τέτοιο. Όσο θέλουν θα βρουν τα λάστιχα πάνω και θα ανοίξουν τα λάστιχα τα φτερά λίγο με το πεπάτημα. Δυστυχώς για σας δεν θα κάνω κάτι άλλο σήμερα, γιατί όπως σας είπα και πριν δεν μου έχουν έρθει ακόμα τα λάστιχα για μπροστά, τα οποία θα μπουν σε αυτές εδώ τις δύο. Είναι σαν αυτά εδώ. Τέτοια μικρά λάστιχα θα βάλουμε και σε αυτό μπροστά. Δεν έχουν έρθει ακόμα, οπότε δεν μπορώ να βάλω τις ζάντες ακόμα μπροστά. Πιθανόν στο επόμενο επεισόδιο εσείς να δείτε ολοκληρωμένο το αμάξι σαν σύνολο με τις καινούργιες τους ζάντες. Τουλάχιστον πιστεύω κάτι μάθατε και από το σημερινό, πώς έτσι λίγο για τα μπουλόνια και το πώς ανοίγουμε τα φτερά. Με είδατε να τα ζεσταίνουμε το θερμοπίστολο. Ο λόγος είναι διότι ζεσταίνουμε το φτερό για δύο λόγους. Πρώτον, ότι επειδή στραβώνει η λαμαρίνα πιο εύκολα όταν είναι ζεστή, και ο δεύτερος είναι για να μην σπάσει το χρώμα πουθενά και μας ξυλώσει και σπάσει το χρώμα τέλος πάντων και τα χαλάσουμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι αν τα φτερά σας έχουν έστω λίγο στόκο πάνω εκεί και πάτε να τα ανοίξετε με τον ίδιο τρόπο, σίγουρα θα σας τεινάξει το στόκο κατευθείαν. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Εγώ θα σας κλείσω τώρα. Θα πάω να ετοιμάσω κάτι παραγγελίες που έχετε κάνει σε μπλουζάκια αυτοκόλλητα κουλουπού κουλουπού και είναι πολλές. Θα πάω γρήγορα γρήγορα να τις ετοιμάσω και να πάω στην Courier για να σας τις στείλω. Γράψτε μου τη γνώμη σας από κάτω και για αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα, αλλά και για το μέλλον του project. Η γνώμη σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Τη γράψτε από κάτω σε σχόλιο. Αυτά για σήμερα, παιδιά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μόνο Τρίτη.